πλούτο που έχει συσσωρεύσει και από τον πλούτο ο οποίος με την συνεχή προώθηση της οικονομίας θα παραχθεί στο μέλλον. Μεγαλώντας την πίτα δηλαδή, στην πραγματικότητα. Από εκεί είναι η βασική πηγή άντλησης εσόδων. Εδώ συσσωρεύτηκε πλούτος, ο οποίος δεν έχει φορολογηθεί, πλούτος ο οποίος έχει διασκορπιστεί στα πέρατα του κόσμου, πλούτος ο οποίος είναι μαύρο χρήμα, πλούτος ο οποίος είναι αποτέλεσμα άγριας ληστείας και φοροδιαφυγής. Εδώ πρέπει να γίνει μια προσπάθεια η οποία να είναι συστηματική και σοβαρή προσπάθεια προκειμένου αυτός ο πλούτος και να ελεγχθεί και να αποδώσει στο δημόσιο τα αναλογούντα έσοδα. Σε πόσο χρόνο? Αυτό πρέπει να γίνεται αστραπία. Κοιτάξτε, έχουμε 10 λίστες. Έχουμε 10 λίστες. 10 λίστες έχουμε στη χώρα. Τέσσερα χρόνια παλεύουμε τη Λαγκάρντ. Έχουμε 10 λίστες στη χώρα οι οποίες δείχνουν καταθέσεις, οι οποίες έχουν φύγει στο εξωτερικό και οι οποίες δεν έχουν ελεγχθεί κατά πόσο να αντιπροσωπεύουν χρήμα. Αυτό δεν είναι εγγύηση, κύριε Λαφαζάνη. Θα βρεθούν τα λεφτά έχουμε, από εκεί όμως. Έχουμε μέσα στην κρίση. Έχουμε μέσα στην κρίση τεράστια ποσά που νομίμως μέσα από τις τράπεζες έχουν φύγει στο εξωτερικό, δεν λέω τα παράνομα που έχουν φύγει, που πρέπει και αυτά να ψαχθούν και να ελεγχθούν, που νομίμως έχουν φύγει και δεν έχει γίνει ο απαραίτητος έλεγχος ώστε να αποδοθούν τουλάχιστον τα αναλογούντα φορολογικά έσοδα. Λοιπόν, δηλαδή από εκεί θα βρείτε τα λεφτά εσείς, άρα, κύριε Λαφαζάνη, για την ελληνική οικονομία. Πρέπει να γίνει μια προσπάθεια, πρέπει να γίνει μια προσπάθεια, όπως σας είπα, συστηματική και ουσιαστική, για να αποδοθούν αυτά τα έσοδα στο δημόσιο. Μάλιστα. Είναι λεφτά του ελληνικού λαού. Ωραία. Δεύτερον, πρέπει να γίνει μια φορολογική μεταρρύθμιση. Τον κύριο Σταθάκη συμφωνείτε για αυτό που είπε για τη φορολογία. Φορολογική μεταρρύθμιση. Προχθές. Δίκαιη φορολογική μεταρρύθμιση. Τι σημαίνει αυτό? Εγώ δεν σχολιάζω ποτέ συναδέλφους και τις απόψεις των συναδέλφων. Εγώ λέω αυτά τα οποία νομίζω ότι πρέπει να πω και αυτά τα οποία είναι στο πλαίσιο των δικών μας αποφάσεων. Σας λέω λοιπόν ότι χρειάζεται και φορολογική μεταρρύθμιση για μια δίκαιη φορολογία, δηλαδή, και η οποία είναι και αυτή αναγκαία προκειμένου να αποκομιστούν έσοδα, και βεβαίως πρέπει να υπάρξει και μια σαφής διεκδίκηση στο πλαίσιο της Ευρώπης προκειμένου να εξασφαλιστούν χρηματοδοτικές ροές προς τον Νότο, χωρίς τον οποίο η Ευρωζώνη δεν θα έχει μέλλον. Και αυτή η διάσταση δεν είναι δυνατόν να παρακάμπτεται. Και βεβαίως να μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα πρέπει να διεκδικήσει τη διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του χρέους. Αυτή πει αυτό, εντάξει. Δεν είναι δυνατόν να το λέει χέρι μας αυτό, κύριε Λαφαζάνη, γι' αυτό δεν δίνουμε βάρος σε αυτό. Γιατί αυτό δεν είναι στο χέρι μας. Όταν εμείς καταβάλουμε τεράστια ποσά σε τόκους και χρεολύσια ετησίως, και όταν έχουμε ένα χρέος το οποίο δεν είναι μόνο άδικο, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτή η πλευρά τη λέμε εμείς, είναι μη βιώσιμο, δεν είναι δυνατόν να μην αναδεικνύεται η διεκδίκηση της διαγραφής του χρέου και να πηγαίνουμε σε επιμήκυνση για να χρεώσουμε στα 50 χρόνια 3 και 4 γενιές που θα ακολουθήσουν, οι οποίες είναι αγέννητες. Αυτό είναι ανήθικο, είναι και εγκληματικό. Πάμε, κύριε, να προχωρήσουμε. Όχι, αυτό είναι σοβαρό. Θα απαντήσετε σε λίγο. Και επίσης να υπογραμμίσω ότι η Ελλάδα δεν είναι και μόνο χρωστάει, χρωστάνε κιόλας. Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν. Τις αποζημιώσεις είναι πάλι. Δάνειο, δεν είναι πάλι. Το κατοχικό δάνειο είναι ένα δάνειο σαν για αυτά που μας λένε ότι χρωστάμε στους πιστωτές μας. Είναι δάνειο αναγνωρισμένο διεθνώς, αναγνωρισμένο από τη Γερμανία. Είναι ανεξόφλητο δάνειο και πρέπει κάποτε να το διεκδικήσουμε. Δεν είναι δυνατόν να μην το διεκδικούμε. Πάμε, κύριε Λαφαζάνη. Μέχρι το τελευταίο λεπτό στους πιστωτές μας, όταν μας χρωστάνε, εμείς κάνουμε τους περήφανους. Δεν είναι δυνατόν να γίνονται αυτά τα πράγματα. Το αντιλαμβάνεστε. Μα μιλάμε τώρα. Δεν υπάρχει Έλληνας να λέει όχι σε αυτό που λέτε. Όχι, δεν υπάρχει. Υπάρχουν κυβερνήσεις οι οποίες λένε συνεχώς όχι. Δεν θέτουν αυτό το θέμα. Δεν θέτουν αυτό το θέμα. Θα πληρώσετε, κύριοι. Διότι η Γερμανία μας χρωστάει, δεν τις χρωστάμε. Αυτή είναι η αλήθεια. Μας χρωστάει και δεν τις χρωστάμε. Και δεν λέω τώρα δημαγωγίες. Μιλάω με επίσημα στοιχεία. Στοιχεία τα οποία είναι αναγνωρισμένα, σας λέω, σε διεθνή βάση. Και είναι εντυπωσιακό, εκπληκτικό το ότι βρίσκονται κυβερνήσεις οι οποίες δεν γύρουν αυτό το θέμα. Πάμε στον Πειραιά, στα ιατρία, στον οίκο του ναύτου.